Για πρώτη φορά ύστερα από 40 χρόνια τελέστηκε χθες θεία λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην κατεχόμενη Κερίνια. Στη λειτουργία παρέστησαν ο Δήμαρχος της πόλης και δεκάδες πιστοί από την Ελεύθερη Κύπρο. Ο συντονιστής των εκδηλώσεων, Ντάκης Νεοφύτου, μιλώντας στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο Ιγκυσοντορίκ, είπε ότι στην επιδιόρθωση της Εκκλησίας βοήθησαν πολλοί Κερινιώτες, είτε με εισφορές, είτε με εθελοντική εργασία, με πρώτη την Αγιαϊκή Καρεφιλίδη Γιασά, η οποία από το 1974 φρόντιζε την Εκκλησία με κίνδυνο της ζωής της. Βοήθησαν επίσης πολλοί Τουρκοκύπροι με την εξασφάλιση αδειών για την προσφορά και την προσφορά υλικών. Η Εκκλησία λειτουργήσε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2013 με την τέλεση της κηδείας της Αγγελικής και θα επαναλειτουργήσει και στις 7 Σεπτεμβρίου για το ετήσιο μνημόσυνό της. Στην κατεχόμενη Κερίνια τελέστηκε το πρωί παρουσία δεκάδων πιστών από την Ελεύθερη Κύπρο και του Δημάρχου της πόλης, η πρώτη μετά την εισβολή λειτουργία στην Εκκλησία του Αιγιώρκη. Η Εκκλησία επιδιορθώθηκε και λειτουργεί με πρωτοβουλία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Θα παρακολουθήσουμε εικόνες από τη λειτουργία, φιλοξενώντας εδώ στο στούτιο τον συντονιστή της εκδήλωσης, τον κύριο Ντάκη Νεοφύτου. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε κύριε Νεοφύτου. Ευχαριστώ. Μια πολύ ξεχωριστή μέρα για σας, αντιλαμβάνομαι, με την τέλεση σήμερα της Θείας Λειτουργίας και θα ήθελα να μου πείτε πώς έγινε αυτό κατορθωτό. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όταν το 2003, 30 Απριλίου συγκεκριμένα, μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Κερίνια και συγκεκριμένα την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι η Εκκλησία που μεγάλωσα. Βαφτίστηκα, κρατούσα δεξαπτέρια, οπότε αντιλαμβάνεστε, με συνδέουν πολλά πράγματα. Εκείνο που με συγκλώνησε στην επίσκεψη ήταν η κατάσταση της εκκλησίας, η αυλή γεμάτη ξερά χόρτα, φύλλα, η τύχη σχισμένη, φυτά βλαστημένα πάνω. Και παρότι το περιεχόμενο ήταν άθικτο μέσα, το εσκέπαζε ένα μπαχύ στρώμα σκόνης, σαν να προσπαθούσε να σβήσει μια ιστορία χρόνων πολλών. Εκείνο που ουσιαστικά με συγκλώνησε και καθόρισε τις κατοπινές ενέργειες μου ήταν αυτό που είδα πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δεν είχε τίποτε άλλο παρά ένα μικρό ξύλινο αναλόγιο και πάνω ένα χαρτί με ξεθοριασμένα γράμματα τα ονόματα των ανθρώπων που εμνημόνευσε ο παπάς στην τελευταία του λειτουργία. Αυτό είναι εκείνο που με έκαμε να πω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να διορθώσουμε αυτή την εκκλησία, να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό που είχε μείνει ατέλειωτον το 1974. Και έτσι, παίρνετε πρωτοβουλία ανάλαβα την πρωτοβουλία. Πρέπει εδώ παρενθετικά να πω ότι στα προηγούμενα χρόνια εκείνος που εφρόντισε την εκκλησία ήταν η Αγγελική Καρεφιλίδη Γιασά, μια κερινιώτησα που κατοικούσε στον δρόμο εκεί, είχε τα κλειδιά της εκκλησίας και πολλές φορές και με κίνδυνο της ζωής της διέσωσε, μπορώ να πω, την εκκλησία από τη βεβήλωση, από την καταστροφή, διότι δεν αφήνε κανέναν ουσιαστικά να μπει στην εκκλησία, παρότι επιχείρησαν πολλές φορές να το κάνουν. Μετά από το ένα χρόνο προετοιμασίας, το 2014, το 2004 το Μάρτιο, αρχίσαμε την επιδιόρθωση της εκκλησίας, η οποία κράτησε 2 χρόνια. Τυπικά, συμβολικά, τελειώσαμε στις 23 Απριλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, όταν εβάλαμε το τελευταίο έργο, τοποθετήσαμε το σταυρό πάνω στο καμπαναριό. Βέβαια, στην επιδιόρθωση της εκκλησίας βοήθησαν πάρα πολλοί, ξεκινώντας από την Αγγελική, αλλά και πάρα πολλοί Κερινιώτες και φίλοι της Κερίνιας, οι οποίοι έκαναν εισφορές, πρόσφεραν εθελοντική εργασία. Και εδώ θεωρώ επιβεβλημένο και δύνατο να πω ότι και πολλοί Τουρκοκύπροι μας βοήθησαν να επιδιορθώσουμε την εκκλησία. Η εξασφάλιση των αδειών, εθελοντική εργασία, υλικά προσφέρθηκαν από Τουρκοκύπριους, από τον περίγυρο της εκκλησίας, διότι πρέπει να πω ότι η εκκλησία αυτή είναι στη μέση του Τουρκομαχαλά, θα έλεγα, της Πάνω Κερίνιας. Και φτάνουμε στη σημερινή τέλεση και της Θείας Λειτουργίας, παρότι κύριε Νεοφύτου. Συμπληρώσαμε το 2006, μέχρι το 2013 η εκκλησία έμεινε αλειτουργική, όχι εξ υπετιότητος των Τούρκων πρέπει να πω, αλλά από δυσκολίες από τη δική μας πλευρά. Και εκείνη που μας εχάρισε την ευκαιρία να λειτουργήσουμε την εκκλησία ήταν και πάλι Αγγελική, αλλά αυτή τη φορά δυστυχώς με το θάνατο της, στις 16 του Σεπτέμβρη του 2013, τελέσαμε την κηδεία στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τη θάψαμε εκεί.
αλλά και μετά το θάνατο της εξακολουθεί το σκοπό της ζωής της να τον εκπληρώνει η Αγγελική, διότι με την ευκαιρία των μνημοσύνων της κάμναμε θρησκευτικές τελετές μέχρι τώρα με αποκορύφωμα την σημερινή θεία, πρώτη θεία λειτουργία από το 1974 με την ευκαιρία του 9μηνου μνημοσύνου της. Και θα θέλαμε, κύριε Νεοφύτου, να μας μεταφέρετε το κλίμα του σημερινού συναπαντήματος. Το κλίμα, τι να σας πω, έσμιξαν οι Κερινιώτες, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια εκκοινώνησαν στην εκκλησία τους. Ήταν φανερή η συγκίνηση, όρον τα χείλη προσπαθούσαν να ψελίσουν τους ψαλμούς και να ακολουθήσουν τις ευχές. Πολλά μάτια δακρυσμένα προσπαθούσαν να ξεπλύνουν τη θολούρα αυτών των 40 χρόνων και να πάρουν τα πράγματα πίσω εκεί που ζήσαμε τα παλιά τα χρόνια. Ήταν μια συγκλονιστική, θα έλεγα, εμπειρία. Όσοι Κερινιώτες επαρευρεθήκαν, μας είπαν ότι θα θέλαμε να ξαναβιώσουμε αυτή την εμπειρία και σας παρακαλούμε συνεχίστε να κάνετε αυτές τις λειτουργίες. Και ήδη έχουμε προγραμματίσει για τις 7 του Σεπτέμβρη, που είναι το ετήσιο μνημόσυνο της Αγγελικής, να κάνουμε την επόμενη λειτουργία μας. Πρέπει να πω ότι τελειώνοντας είχαμε ένα πολύ καλό συναπάντημα Κερινιωτών και αυτή τη φορά θα προσθέσω και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι ήρθαν στην εκκλησία εκτός που τη φιλία τους με τους δίσκους τους με τα ΕΚΜΕΚ κατεΐφ για να φιλέψουν τους συμπολίτες τους που είχαν επισκεφτεί την πόλη και την εκκλησία τους. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μοιραστήκατε έτσι αυτές τις όμορφες εικόνες από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας σήμερα στην Κερίνια. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Thank you.
ενάντια τη ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει το λίγο Θεού Έλληνα τη ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει το λίγο Θεού Σάφησε αμαρτιών τη ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει το λίγο Θεού Σάφησε αμαρτιών τη ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει το λίγο Θεού Σάφησε αμαρτιών τη ζωή την αιώνια. Σώμα και αίμα Χριστού μεταλαμβάνει το λίγο Θα μας πείτε κάτι για τη σημερινή ημέρα? Τι να πούμε, γιατί τα συναισθήματα στην πρώτη φορά που ερχόμαστε είναι και πιο δυνατά. Γιατί νοσταλγούμε, έχουμε θύμησες. Μακάρι μέχρι την επόμενη φορά να είναι ελεύθερα και να έρθουμε ελεύθερα να λειτουργήσουμε σε όλες τις εκκλησίες. Oh.
Yes, sir.